Κυρία Περιφερειάρχα, κυρία Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου, κυρία Κράτσα, κυρία Φρέντζου, κυρία Αντιδήμαρχε, κυρία Αντιπεριφερειάρχα, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί συμπατριώτες, συνάδελφοι και φίλοι. Με το σύντομο χαιρετισμό μου, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τους λόγους για τους οποίους θεωρώ αυτή τη διοργάνωση όχι μόνο αξιόλογη αλλά και σημαντική τόσο σε τοπικό επίπεδο για το Ηράκλειο και την Κρήτη όσο και σε εθνικό αλλά και σε υπερεθνικό, διεθνές επίπεδο. Απερίφραστα μπορώ να επιβεβαιώσω ότι οποιαδήποτε προσέγγιση κάθε αρχαίου πολιτισμού και συγκεκριμένα του μινωικού πολιτισμού, του πρώτου μεγάλου ευρωπαϊκού πολιτισμού, προϋποθέτει την αρχαιολογική και ιστορική έρευνα πάνω στην οποία θα πατήσει και την οποία θα χρησιμοποιήσει και θα προεκτείνει επιλεγμένες διαστάσεις της θα αναπτύξει. Δεν βρίσκομαι εδώ, ωστόσο, με μοναδικό σκοπό να εξάρω και να υπογραμμίσω τη σπουδαιότητα της αρχαιολογικής και επιστημονικής ενασχόλησης με την αρχαιότητα ή ειδικότερα με την κριτική προϊστορία και την τεκμηρίωσή της. Αντίθετα, θεωρώ ότι απόπειρες όπως αυτή με τον πολύ εύγλωτο τίτλο «Σύγχρονοι μειονοήτες» δικαιώνουν το ρόλο της μελέτης της αρχαιολογίας, της ιστορίας, της λαογραφίας και γενικότερα τη σπουδή του υλικού και άειλου πολιτιστικού μας κεφαλαίου. Γιατί με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται πως η σύγχρονη πραγματικότητα και η καλλιτεχνική δημιουργία των ημερών μας έχει μπολιαστεί γόνιμα και δημιουργικά από τις συνήθειες και τις πρακτικές των προγόνων μας και λειτουργεί επηρεασμένη από το παρελθόν που αναζητούν, αποκαλύπτουν, εξετάζουν και σε ένα βαθμό δημιουργούν οι παραπάνω επιστήμες. Η δημιουργία αυτή δεν είναι μια απλή και στήρα αντιγραφή και δανεισμός θεμάτων και στοιχείων που συνθέτουν το μινωικό πολιτισμό, αλλά μια φρέσκια, επικοδομητική και υγιής μετεξέλιξη που εκφράζει το σήμερα. Εξάλλου, με τα τωρινά παραδείγματα επιβεβαιώνεται η συνεχής επιβίωση και αναβίωση πολιτιστικών στοιχείων που πρώτα εμφανίζονται στη δεύτερη και ακόμη και στην τρίτη χιλιετία π.Χ., συνεχίζονται στους πολιτισμούς της πρώτης χιλιετίας, προχωρούν στα μεταχριστιανικά χρόνια και είναι αυτονόητο να φτάνουν στις μέρες μας. Η μετουσίωση αυτή αποτελεί βασική ανάγκη και επιδίωξη κάθε πολιτισμού με βαθιές ρίζες, στις οποίες στηρίζεται για να συνεχίσει στο μέλλον θωρακισμένος. Η συγκεκριμένη λοιπόν δράση είναι ξεχωριστή. Ερμηνεύει και επαναδιαπραγματεύεται με έναν εναλλακτικό τρόπο τα διακοσμητικά μοτίβα των αρχαίων μινωητών, αναπτύσσει ένα καινοτόμο διάλογο με τις αρχαίες καλλιτεχνικές φόρμες και μορφές, αντιμετωπίζει πρωτοποριακά τα προϊστορικά αισθητικά πρότυπα με μια νέα και δόκιμη ματιά, ελκυστική για το ευρύ κοινό. Τα σύγχρονα έργα τέχνης συνδιαλέγονται με τα αρχαία πολιτιστικά αγαθά σε ένα διαφορετικό πλαίσιο συμφραζομένων που νοηματοδοτεί τόσο τα μνημεία όσο και τα νέα έργα σε μια καινοφανή βάση. Οι παράλληλες δράσεις, απ' την άλλη, δίνουν την ευκαιρία στο κοινό να έρθει σε επαφή με αρχαίες τεχνικές, οι οποίες όμως τώρα χρησιμοποιούνται με ένα μεταμοντέρνο σκεπτικό. Αποδομούνται και ανασυντίθενται για να παρουσιάσουν έργα που μιλούν τη γλώσσα των σημερινών ανθρώπων. Θα πρέπει να συγχαρούμε λοιπόν τον οργανισμό Branding Heritage για τις ιδέες και τις πρωτοβουλίες του. Οι εγνωσμένου κύρου συνεργάτες του, ειδικοί και έμπειροι ο καθένας στον τομέα του, διασφαλίζουν τη σοβαρότητα των εγχειρημάτων και το σεβασμό τόσο στα αρχαία τέχνεργα όσο και στο κοινό στο οποίο απευθύνονται.
Επιπροσθέτως, υγιείς προσπάθειες που αναλαμβάνει, σχεδιάζει και υλοποιεί λαμβάνουν μια προστιθέμενη αξία, καθώς αναφέρονται και σε ισορροπημένους οικονομικούς αλλά και αναπτυξιακούς όρους, συμβάλλοντας σε μια βιώσιμη σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά. Κοντά στα παραπάνω, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ και στις ευίωνες συμπλεύσεις που διαγράφονται μέσα από αυτή τη δράση. Οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, η περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος Ηρακλείου συνέδρεμαν και ενίσχυσαν τη δράση που ξεκινάει σήμερα, ενώ η τοπική κοινωνία, από ό,τι βλέπω, τη στηρίζει. Το αποτέλεσμα ξεπερνάει τα τοπικά όρια της Κρήτης. Το πλήθος των επισκεπτών από το εξωτερικό που περνάει τις πύλες αυτού του μουσείου θα λειτουργήσουν ως πρεσβευτές αυτής της προσπάθειας στις χώρες τους, εξάγοντας τα βιώματά τους από τη μουσιακή τους εμπειρία. Δεν θα μπορούσα βέβαια να μην αναφερθώ στο φορέα που μας φιλοξενεί, το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου, το λαμπρότερο της Κρήτης και ένα από τα μουσεία μας με την υψηλότερη επισκεψιμότητα, σημείο αναφοράς με εμβληματική παρουσία. Ανεπιφύλακτα θεωρώ ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε την προϊσταμένη και τους εργαζομένους σε αυτό το μουσείο, όχι μόνο για τις πολλές και ποικίλες δράσεις που πραγματοποιούν, αλλά και για την υποδειγματική σύλληψη όλου του προγράμματος του Δεδάλου και την εκτέλεσή του. Ο ζήλος και η ενεργητικότητα του συνόλου του προσωπικού φαίνονται μέσα από τις πολλές παράλληλες δραστηριότητες, κυρίως όμως από την αγάπη του κόσμου. Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση, έχοντας επίγνωση πως οτιδήποτε κάνουμε ξεκινά και καταλήγει στο λαό τον οποίο υπηρετούμε και από τον οποίο κρινόμαστε τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Δεν είναι εξ ορισμού ορθός οποιοδήποτε αντικατοπτρισμός του παρελθόντος στο παρόν, ούτε οφείλει να γίνει αποδεκτός επειδή παρουσιάζεται ως τέτοιος. Και παρόμοια παραδείγματα δυστυχώς κάθε εποχή έχει να παρουσιάσει, ορισμένα από τα οποία μπορεί να γίνονται έως και επικίνδυνα. Από τη μεριά μας, ως Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, υπεύθυνη για την ορθή ολιστική διαχείριση του πολιτιστικού μας αποθέματος, προσβλέπουμε και περιμένουμε την κριτική τόσο των σύγχρονων μας, όσο και των επερχόμενων γενεών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Thank you.